Και μια και συζητούσαμε για την κατάσταση στο Αιγαίο, για παράδειγμα, μια γεωπολιτική σύγκρουση, ένας ακήρυκτος πόλεμος όπου ο αμυνόμενος συνεχώς υποχωρεί και αφήνει την πρωτοβουλία στον επιτιθέμενο, κατά έναν περίεργο τρόπο που υποδηλώνει πέρα από τις παρόλες περί στρατηγικής ψυχραιμίας διακηρύξεις ότι στην πράξη η πολιτική ηγεσία έχει σηκώσει στην Ελλάδα λευκή σημαία, δείχνει η αποχή από εμπλοκές της πολεμικής αεροπορίας το 2010, και αυτό παρά το όργιο παραβιάσεων και υπερπτήσεων. Συνολικά 3.024 μαχητικά αεροσκάφη, από τα οποία 421 μπήκαν στο Αιγαίο οπλισμένα, έκαναν 1.239 παραβιάσεις και πέταξαν 14 φορές πάνω από το έδαφος ελληνικών νησιών. Το 2010 οι εμπλοκές με ελληνικά μαχητικά περιορίστηκαν στις 14. Και η έλλειψη εμπλοκών σε σχέση με το 2009, επιβεβαιώνει αυτά τα οποία κυκλοφορούν, έγκυται στο εξής: η πολεμική αεροπορία, η ελληνική πολεμική αεροπορία, κατόπιν φυσικά εντολών της πολιτικής ηγεσίας, αναγκάζεται να σφυρίζει αδιάφορα στο έγκλημα που συντελείται σε βάρος της χώρας. Δηλαδή συμβαίνει αυτό που κατ' επανάληψη έχω πει, «Βουρντούμ ντου ημάζ». Τι σημαίνει στα τουρκικά «Βουρντούμ ντου ημάζ»? Σημαίνει «σου δίνω μία στο κεφάλι και εσύ κάνεις που δεν καταλαβαίνεις, κοιτάζεις επάνω, κάνεις που δεν καταλαβαίνεις, κάνεις τον γκογκό που λέγαμε στην πόλη, κάνεις που δεν καταλαβαίνεις». Το 2010 λοιπόν είχαμε μόνον 14, κάτω από αυτές τις προϋποθέσεις, εμπλοκές με τα τουρκικά πολεμικά αεροσκάφη. Και οι πίνακες του 2009 έχουν περίπου τους ίδιους αριθμούς, αλλά οι εμπλοκές ήταν 237. Τι σημαίνει αυτό? Τι θέλει να πει ο ποιητής δηλαδή? Η αριθμητική διαφορά είναι τεράστια και αποδεικνύει ότι η Ελλάδα έχει παραδώσει από τον Οκτώβριο του 2009 την εναέρια πρωτοβουλία στην τουρκική αεροπορία. Τι σημαίνει αυτό? Τι σημαίνει να έχεις παραδώσει την πρωτοβουλία, την εναέρια, στην τουρκική αεροπορία πάνω από το Αιγαίο? Σημαίνει ότι έχεις παραδώσει στην Τουρκία το... air power, όπως και στη θάλασσα το sea power, το air power. Εκείνο το οποίο αποζητάει η Τουρκία δεν είναι το θέμα του διαμοιρασμού του Αιγαίου ή της συνεκμετάλλευσης του Αιγαίου, όπου λένε η συνεκμετάλλευση του Αιγαίου δεν είναι ο στόχος, είναι το μέσον. Στόχος είναι η εξασφάλιση της θαλάσσιας, της ναυτικής ισχύως και βεβαίως της αεροναυτικής της μέρας μας, γιατί είχε αποκτήσει και μια άλλη διάσταση, γιατί όταν διατυπώθηκε η θεωρία της ναυτικής ισχύως ήμασταν στον 19ο αιώνα, αρχές του 19ου αιώνα. Αυτή είναι η ουσία. Εδώ λοιπόν αποδεικνύεται με τους αριθμούς ότι εμείς παραδίδουμε στην Τουρκία την εναέρια ισχύ της χώρας μας. Δηλαδή σαν να δέμε, παραδίδουμε κυριαρχικά δικαιώματα απόλυτα της χώρας μας στην Τουρκία. Στα θαλάσσια επεισόδια έχουμε 60 παραβιάσεις των ναυτικών μας, των χωρικών μας υδάτων από τουρκικά.
μάλιστα μερικά από αυτά είχαν φτάσει μέχρι και τον αύσταθμο της Σαλαμίνας.